Μία εβδομάδα απομένει για την αναχώρηση τη ΣΑΚ για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασία τη ομάδα για την επόμενη σεζόν. Οι Κιτρινό μετά την αποχώρηση του Τζαβέλα, θέλουν στόπερ και το όνομα του Νέστορα Ραούχο είναι αυτό που κυριαρχεί ακόμα για τα μετώπιστεν τη ΣΑΚ. Αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ δεν βγαίνει το παραμικρό για οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά τα μεταγραφικά, αλλά η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι γρήγορα να συμβεί είναι αληθινή. Οι επόμενε προσθήκε αφορούν τη θέση του Εξτρέμ και του Επιθετικού. Με τον Λουί Πάλμα του Άρη με 36 αγώνε φέτο, 13 γκολ και 8 ασίστ, αλλά και του Μάρκο Λιβάγια με 42 αγώνε, 21 γκολ και 5 ασίστ στη θέση του Φορ κυριαρχούν. Πολύ κοντά στο να επιστρέψει στη Λα Λίγκα και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία τη Θέλτα βρίσκεται ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίο, ε, όπω αναφέρει η Αθλαντική, ε, έχει προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία. Βέβαια υπάρχει και αγγλικό ενδιαφέρον από Λέστερ και West Ham, αλλά φαίνεται ότι θα γυρίσει στην ομάδα της Γαλλικίας. Επίσης να σημειώσουμε ότι ο Ισχάν Χατζησαφή τα πήρε όλα φέτος. Με εξαίρεση το παγκόσμιο κύπελο, ο αριστερός όπως το Φλέγκα Σάι κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο αφού πανηγύρισε και το πρώτο ασιαστητικό νέσος ΚΑΠ με το Ιράν που επικράτησε ένα μηδέν στο τελικό του Ζυμπεκιστάν. Μάλιστα ο αρχηγό τη εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια ήταν αυτό που σήκωσε το τρόπο στον ουρανότητα τη Ασκένδη.